Κάθε χρόνο ακούμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί, ότι παίρνονται μέτρα τα οποία δήθεν έχονται να πατάξουν την ακρίβεια και την κερδοσκοπία, και κάθε χρόνο λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν μπορεί να είναι αβίωτη η καθημερινότητα για την πλειοψηφία, φοβάμαι, των Ελλήνων. Και πολλές φορές και εμείς παράγουμε περισσότερη εσωστρέφεια από ότι αρμόζει και στην συγκυρία, και από ότι αντιστοιχεί και στην ίδια την εσωτερική συζήτηση που κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ. Το σίγουρο είναι ότι είμαστε σε μια νέα φάση. Υπήρξε μια μεγάλη ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις τελευταίες ευρωεκλογές. Δεν είμαι αυτή που θα θεραβολογήσω για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, και θεωρώ ότι και συλλογικά το έχουμε αποτιμήσει ως ένα αποτέλεσμα μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο για το ΣΥΡΙΖΑ, με δύο διασπάσεις, με μια παρατεταμένη εσωστρέφεια. Είναι όμως ένα αποτέλεσμα το οποίο, όπως σας είπα και πριν, μας επιβεβαιώνει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό πρώτα απ' όλα μας γεμίζει ευθύνες. Ευθύνες να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί, γιατί γι' αυτό υπάρχουν τα κόμματα, όχι μόνο για να συζητάνε μεταξύ τους, αλλά κυρίως για να παράγουν προτάσεις οι οποίες δίνουν προοπτική στην ελληνική κοινωνία, ειδικά μια περίοδο όπως είναι αυτή. Με δυσκολίες, με μια κυβερνητική πολιτική η οποία δείχνει να διαφορεί για τα προβλήματα της κοινωνίας, που στοχοποιεί και κοινωνικές και εργασιακές ομάδες. Έχουμε δει τι συμβαίνει με τους γιατρούς και την επίταξη των ιδιωτών γιατρών. Ένα εντελώς αυταρχικό μέτρο, το οποίο επί της ουσίας αποκαλύπτει την αποτυχημένη πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας. Άρα βλέπουμε μια σειρά από προβλήματα τα οποία θέλουν λύσεις, και εμείς είμαστε εδώ ακριβώς για να τις δώσουμε. Πολιτικά είναι τα ζητήματα τα οποία πρωτεύουν, και τα διαδικαστικά είναι πάντοτε σε δεύτερη μοίρα. Και να σας πω ότι είναι φυσικό σε εσωκομματικές διαδικασίες να υπάρχουν συμφωνίες, να υπάρχουν διαφωνίες. Δεν πρέπει προφανώς να υπάρχει στοχοποίηση της αντίθετης άποψης. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν συλλογικές αποφάσεις, αποφάσεις οποίες όλοι μαζί τις έχουμε πάρει. Είχαμε και μια πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως ανατολισμός για το φθηνό που έχει γίνει από το συνέδριο που κάναμε το Φλεβάρι. Στη συνέχεια είχαμε μιλήσει για Οκτώβρη, και συγκεκριμένη ημερομηνία είχαμε στις 6-7 Ιουλίου, που ήταν η Κεντρική Επιτροπή. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ετεροπροσδιοριστεί στη βάση των διαδικασιών που έχει, των απολύτως σεβαστών διαδικασιών που έχει ένα άλλο κόμμα, και θεωρώ ότι αυτή είναι μία απόφαση η οποία θα την έπαιρνε το οποιοδήποτε κόμμα και την παίρνει το οποιοδήποτε κόμμα κατά μόνο. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές, όχι πολλές, τις περισσότερες, μεταφέρονται πράγματα μέσα από τις διαδικασίες των συλλογικών οργάνων που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Διαφωνίες υπάρχουν στα ανοιχτά και δημοκρατικά κόμματα, και ταυτόχρονα προχωράμε και με τις συλλογικές αποφάσεις. Θεωρώ το θέμα είναι λήξαν. Έτσι και όσες η συνεδρία αυτή θα συνεχιστεί, γιατί έχουμε πολλά διαδικαστικά κυρίως ζητήματα, για να είμαστε εντάξει και με το χρονοδιάγραμμα. Αλλά πάντως το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι να πάμε σε ένα συνέδριο του φθινοπόρου, το οποίο είναι συντεταγμένο, το οποίο είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Εμείς μέσα στην κοινωνία τροφοδοτούμαστε, και αντίστοιχα η κοινωνία περιμένει από εμάς προτάσεις και ριζοσπαστικές και άμεσα υλοποίηση.